Πάμε να συναντήσουμε καταρχάς για να πούμε την καλησπέρα μας στην κυρία Μαργαρίτα Αγερούκη, τη Σχολική Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κυρία Αγερούκη, καλώς ήρθατε έστω και διαδικτυακά στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρία Αγερούκη, εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Λέγαμε προηγουμένως ότι πριν από 3 χρόνια θα μας εξηγήσετε κι εσείς, δεν ξέρω αν ήσασταν εσείς ή κάποια άλλη νηπιαγωγός, ανέφερε μέσα σε σχολική αίθουσα, σε νηπιαγωγείο, στα πλαίσια ενός εγκεκριμένου μαθήματος αγωγής υγείας, τις επιστημονικές λέξεις των γεννητικών οργάνων του άντρα και της γυναίκας. Αμέσως μετά δεχτήκατε κάποια μήνυση από γονιό παιδιού, το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι επηρεάστηκε ψυχολογικά. Εξηγήστε μας λίγο πώς ξεκίνησαν όλα και λίγο την κατάσταση όλη που έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, να σας εξηγήσω. Καταρχήν δεν δέχτηκα εγώ τη μήνυση. Τη δέχτηκαν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που ήταν στο νηπιαγωγείο εκείνη την εποχή, που υπηρετούσαν. Ωραία. Και που έκαναν το πρόγραμμα. Mm-hmm. Εγώ ήμουν σχολική σύμβουλος πρωτοβάθμιας, αλλά επειδή ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τα θέματα της σεξουαλικής αγωγής, είχα αναλάβει πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα μαζί με την συνάδελφο σχολική σύμβουλο προσχολική, την κυρία Κασοτάκη Πόπη, στα Χανιά, να κάνουμε την ενημέρωση των γονέων. Γιατί πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, είχαμε κάνει μια απογευματινή συνάντηση με συνάδελφους που τους είχαμε εξηγήσει τι ακριβώς έχουν οι δασκάλες, οι νηπιαγωγοί, είχαν εξηγήσει τι ακριβώς, τι πρόθεση έχουν, για ποιο λόγο πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα στα παιδιά και με ποιον τρόπο θα μιλήσουμε. Άρα οι γονείς ήταν απόλυτα ενημερωμένοι. Ενημερωμένοι, γνώριζαν δηλαδή για το περιεχόμενο ουσιαστικά του μαθήματος διδασκαλίας, το οποίο θα λάβανε χώρα μέσα στην αίθουσα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, να δώσω έτσι για το. Να δώσω ορισμένα στοιχεία. Η σεξουαλική αγωγή είναι εγκεκριμένη θεματική ενότητα της αγωγής υγείας για την Ελλάδα από το 2003. Mm-hmm. Εγκεκριμένη και μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα ΔΕΠΣ και τα ΑΠΣ που ξέρουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, στην αγωγή υγείας υπάρχει θεματική ενότητα της σεξουαλικής αγωγής. Το ότι είναι εγκεκριμένη δεν σημαίνει ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί επιλέγουν να κάνουν αυτό το μάθημα ή τέλος πάντων αυτό το πρόγραμμα. Και με την εξέλιξη που είχαμε πρόσφατα στα Χανιά, νομίζω ότι δικαιολογούνται απόλυτα να μην επιλέγουν να κάνουν τέτοιου είδους βήματα μεγάλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν οι εκπαιδευτικοί να ασχοληθούν με την ενότητα, με τη θεματική ενότητα που ονομάζεται σεξουαλική αγωγή, mm-hmm. με προσέγγισαν, διότι εκείνα ακριβώς τα χρόνια στο Ρέθυμνο είχαμε αναπτύξει ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εγώ είχαμε αναπτύξει, το λέω γιατί ήμασταν 4 εκπαιδευτικοί, εγώ, η Ελούκη Μαργαρίτα, η Έλενα η Βιταλάκη, η Δέσποινα η Μαυράκη και η Αθηνά Τριαματάκη. Ήμασταν 4 εκπαιδευτικοί οι οποίοι δουλεύαμε στο Ρέθυμνο για να φτιάξουμε, σε συνεργασία βέβαια με πολλούς φορείς του Ρεθύμνου και υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής για τα παιδιά των μικρών ηλικιών, δηλαδή προσχολική, πρώτη σχολική ηλικία, όπως ακριβώς ήταν και τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο των Χανίων, που θέλανε να κάνουν το πρόγραμμα. Έκανα λοιπόν μια συνάντηση, μια απογευματινή συνάντηση με τους γονείς και εξηγήσαμε όλα όσα έπρεπε να ξέρουν για τις επόμενες κινήσεις των νηπιαγωγών. Οι νηπιαγωγοί βασίζαν το δικό τους μάθημα σε υλικό στο Φρίξο, λεγόμενο το πρόγραμμα, το οποίο ήταν εγκεκριμένο ήδη από το ΙΕΠ. Εγκεκριμένο, θα το πούμε και αργότερα, κυρία Αγερούκη, μάλιστα βραβευθήκατε πρόσφατα στο Μεξικό. Θα τα πούμε όλα στην πορεία για το συγκεκριμένο βιβλίο. Ναι. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι. Το συγκεκριμένο λοιπόν πρόγραμμα το δουλεύαμε στο Ρέθυμνο για αρκετά χρόνια, σε συνεργασία και με πιλωτική έτσι εφαρμογή του με πολλούς εκπαιδευτικούς και νηπιαγωγείων και πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου στο Ρέθυμνο. Είχε πάρει την έγκριση του ΙΕΠ, δηλαδή ήταν ένα υλικό εγκεκριμένο, που σημαίνει για μας, από τη στιγμή που είναι εγκεκριμένο υλικό, σημαίνει ότι μπορούμε να ασχοληθούμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το υλικό στις τάξεις μας. Και πάνω σε αυτό το υλικό και με βάση όλα όσα είχαμε αναπτύξει, έγινε η συνάντηση των γονέων. Τώρα είναι το ειρωνικό της όλης ιστορίας, είναι αυτό ακριβώς, ότι εμείς στις 12 του μήνα, το Σάββατο που μας πέρασε, ήμασταν εμείς η ομάδα συγγραφική του προγράμματος, δηλαδή του Φρίξου, ήμασταν στο Μεξικό και λάβαμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τη Σεξουαλική Υγεία
το βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας για εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής για το 2019. Λίγο βέβαια πριν βρεθείτε ενώπιον της δικαιοσύνης, λίγο πριν τις 22 του μήνα. Όχι, που... όχι εγώ προσωπικά, οι συνάδελφοι. Οι συνάδελφοι, με συγχωρείτε. Έχετε δίκιο που, που με διορθώνετε. Ναι, να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Εγώ θα είμαι, και μάλιστα όταν έγινε η αρχική μήνυση, και εγώ και 13 άλλοι, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, πρόεδροι των συλλόγων εκπαιδευτικών και των Χανίων και του Ρεθύμνου, 14 άνθρωποι που είμαστε στο χώρο της εκπαίδευσης, είχαμε καταθέσει στον εισαγγελέα και είχαμε εξηγήσει αυτά που εξηγώ και σε εσάς τώρα, ότι ήταν μια παρέμβαση την οποία οι εκπαιδευτικοί είχαν κάθε δικαίωμα να κάνουν. Και από, και από το Υπουργείο είχαν κάθε δικαίωμα με την άδεια του ΙΕΠ, αλλά και πρακτικά, δηλαδή είχαν συζητήσει με όλους τους γονείς. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να λέει ότι ένα μάθημα και η αναφορά στα γενετικά όργανα με την επιστημονική τους ονομασία θα μπορούσε να τραυματίσει ένα παιδί. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό επικαλείται η πλευρά της οικογένειας του μικρού παιδιού, ότι με τις αναφορές τις συγκεκριμένες, στα γενετικά όργανα δηλαδή, με την επιστημονική τους έτσι, με την ορολογία, επηρέασαν το παιδί σε ψυχολογικό επίπεδο τόσο που τραυματίστηκε. Και γι' αυτό θα σας ρωτούσα, αν θα μπορούσε δηλαδή κάποιο παιδί να έχει μια τέτοιου είδους ψυχολογική ενόχληση μετά από μια ώρα διδασκαλίας, ας πούμε, μετά το μάθημα το συγκεκριμένο. Ωραία. Και εγώ τώρα θα να γυρίσω το ερώτημα και λέω ότι εμείς σαν γονείς και εμείς σαν εκπαιδευτικοί και γονείς, αλλά και ο κάθε ένας γονιός που μας ακούει, περισσότεροι κάποια στιγμή στα παιδιά έχουν μιλήσει μέσα από κάποιο βιβλίο για το σώμα και για τα γενετικά όργανα. Δηλαδή θα είχαμε χιλιάδες, εκατομμύρια τραυματισμένους ανθρώπους να περπατούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πέρα όμως από το ειρωνικό του πράγματος, η αλήθεια είναι ότι όλες στη βιβλιογραφία αναφέρεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς να έχουν αίσθηση των γενετικών τους οργάνων και των κανόνων γύρω από τα γενετικά όργανα, είναι πολύ ευκολότερο να γίνονται θύματα κακοποίησης, παρενόχλησης. Τα παιδιά μας και με τη ασχολούμαι πάνω από 20 χρόνια με τη σεξουαλική αγωγή. Είναι πράγματα τα οποία και τα δουλεύω και τα γνωρίζω. Δεν είναι η σωστή ονομασία των γεννητικών οργάνων που μπορεί να τραυματίσει ένα παιδί. Ένα παιδί το τραυματίζεις ψυχικά όταν αυτά τα γεννητικά όργανα κάποιος άνθρωπος μεγάλος, εννοώ ενήλικας και της εμπιστοσύνης του παιδιού, τα χρησιμοποιεί με έναν τρόπο που δεν πρέπει. Όταν σαν σχολείο είτε σαν οικογένεια από μικρά ενημερώνεις τα παιδιά για την σωστή ονομασία των γεννητικών οργάνων, αυτό σημαίνει ότι δίνεις σημασία στα γεννητικά όργανα. Πολλές φορές δεν θέλουμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας με τις σωστές πρέπει, λέξεις. Θα ρωτούσε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Αγγερούκη, πώς θα μπορούσε να αναφερθεί ένας γονιός σε αυτές τις λέξεις ή στα γεννητικά όργανα με έναν τρόπο διαφορετικό, έτσι ώστε να μην στιγματιστεί το παιδί, να μην επηρεαστεί ψυχολογικά? Τώρα να ρωτήσω κάτι. Εύλογα θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος τηλεθεατής. Όχι, δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε. Γιατί θα κάναμε αυτή τη συζήτηση αν ξαφνικά εγώ σας έλεγα πώς να μιλήσω στο παιδί μου για τη μύτη του με έναν τρόπο ώστε να μην τραυματιστεί, να μην στιγματιστεί. Θα μου πείτε ότι είναι μια πάγια λογική η οποία επικρατεί γενικώς λαθασμένη. Είναι εντελώς λαθασμένη. Έτσι. Είναι μια λογική η οποία ουσιαστικά καλύπτει ενοχικά τα γενετικά μας όργανα. Και όταν ένα παιδάκι μαθαίνει το σώμα του και η αναφορά στα γενετικά όργανα δεν υπάρχει ή παρακάμπτεται, ουσιαστικά τι μήνυμα του δίνουμε, τι λέμε σε αυτό το παιδί? Λέμε ότι αυτό το κομμάτι ή ντρεπόμαστε γι' αυτό ή νιώθουμε ανασφάλεια ή δεν ξέρουμε τι να πούμε ή δεν είναι σημαντικό. Και η ερώτηση είναι, υπάρχει κάποιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή νοήμων που να νομίζει ότι τα γενετικά όργανα ενός ανθρώπου, είτε είναι μικρού είτε είναι μεγάλου, δεν είναι σημαντικά? Δεν υπάρχει. Τα γενετικά μας όργανα είναι σημαντικά, τα παιδιά πρέπει να το μάθουν, είναι σημαντικά και τα καλύπτουμε με δύο, λέμε στο σχολείο και μέσα στο πρόγραμμα, ότι
τα γεννητικά μας οργάνα είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτό φαίνεται γιατί τα καλύπτουμε με δύο στρώματα προστασίας. Έχουμε ρούχα και εσώρουχα και τα καλύπτουμε όχι γιατί ντρεπόμαστε για αυτά, αλλά γιατί είναι ευαίσθητα και σημαντικά. Και τα παιδιά αυτό μπορούν να το καταλάβουν. Όταν λοιπόν συζητήσεις με αυτούς τους όρους και συζητήσεις και πεις στα παιδιά ότι ο επιστημονικός όρος είναι ΠΕΟΣ ή είναι ΕΔΙΟ και αυτή είναι η επιστημονική όρη, αυτή είναι η σωστή όρη, όπως ο σωστός όρος για τους αγκώνες μας ή δεν ξέρω για το στομάχι μας ή για τη μύτη μας ή για τα μάτια μας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός μας, τότε τα παιδιά δεν έχουν, νιώθουν την ασφάλεια αφενός να έχουν μια συνολική εικόνα για το σώμα τους, και είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί να έχει μια συνολική εικόνα για το σώμα του και συγκεκριμένα για τα γεννητικά όργανα. Γιατί ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία, γιατί εμείς ξεκινάμε να συζητάμε στα παιδιά, με τα παιδιά από την προσχολική ακόμα ηλικία, γιατί δυστυχώς αυτές οι ηλικίες είναι που υπερεκπροσωπούνται στις λίστες μαθήματα σεξουαλικής κακοποίησης. Ένα παιδάκι το οποίο δεν γνωρίζει ότι τα γεννητικά του όργανα έχουν ένα συγκεκριμένο επιστημονικό όνομα, ότι τα καλύπτουμε γιατί τα προστατεύουμε και γιατί είναι πολύ σημαντικά και ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα είτε να τα ακουμπάει είτε να ζητάει να τα δει. Αν αυτές οι βασικές γνώσεις ένα παιδάκι δεν τις ξέρει, είναι πολύ ευκολότερο να πέσει θύμα από ότι κάποιο άλλο παιδί που θα τις ξέρει. Αυτό θέλουμε αυτό να κάνουμε. Αυτό γιατί διαβάζω και σε πρόσφατη συνέντευξή σας, κυρία Γερούγκη, ότι θα είχαμε, για παράδειγμα, πολύ λιγότερα περιστατικά σεξουαλικής βίας και κακοποίησης παιδιών, για τα οποία διαβάζουμε και πολύ τακτικά στην Κρήτη. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά αυτά που βλέπουμε και κατά καιρούς και καταγράφουμε και εμείς, η αλήθεια είναι εδώ δημοσιογραφικά, γιατί τα ίδια τα παιδιά, όπως έχετε αναφέρει, θα ήξεραν τι επιτρέπεται και τι όχι στο άγγιγμα, έτσι. Ακριβώς. Και τώρα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου, 5 χρονών, 6 χρονών, το οποίο δέχεται κάποια ανεπιθύμητα αγγίγματα, κάποια ύποπτα, ας τα πούμε, αγγίγματα, mm-hmm. από έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ κοντά του. Δεν θα μπορέσει να τα αξιολογήσει, λέτε, ουσιαστικά. Ακριβώς. Δυστυχώς, περισσότερο από 80% των περιπτώσεων, το άγγιγμα αυτό έρχεται από έναν άνθρωπο που είναι οικείος στο παιδί. Έρχεται λοιπόν ένας άνθρωπος που για το παιδί είναι αγαπητός, είναι ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, είναι ένας άνθρωπος του σπιτιού του, της οικογένειάς του. Κάνει κάποιες ανεπιθύμητες κινήσεις, το παιδί δεν μπορεί να τις αξιολογήσει, γιατί κανένας δεν του έχει πει ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Αυτό δεν είναι αυτό που συμβαίνει, δεν είναι το φυσιολογικό, το σύνηθες. Αν λοιπόν το παιδί έχει ενημερωθεί μέσα στην παιδική του αφέλεια, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο στην πρώτη κίνηση αυτού του ανθρώπου να γυρίσει, και έχει συμβεί αυτό, να γυρίσει και να πει «Α, στο σχολείο μας εμάς μας είπαν ότι κανένας δεν μπορεί να μας πειράζει στα γεννητικά μας όργανα». Ο άνθρωπος που θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την παιδική αθωότητα για να παρέμβει στο σώμα του και για να κάνει όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που έχει κατά νου, αμέσως το παιδί έχει βάλει ένα τείχο προστασίας. Γιατί αμέσως αυτός ο άνθρωπος θα φοβηθεί. Και θα φοβηθεί γιατί. Γιατί αμέσως θα έρθει στο μυαλό του: θες γυρεύεις τώρα, αυτό που μου πέταξε εμένα με όλο τον έτσι, ενθουσιασμό της ηλικίας και αυτού που έχει μάθει στο σχολείο, θα πάει να το πει στη μαμά του, στον μπαμπά του, στο θείο του, δεν ξέρω κι εγώ πού, στο σχολείο του. Οπότε αμέσως ουσιαστικά το παιδί προστατεύει τον εαυτό του μέχρι να μπορέσει να μεγαλώσει και να είναι και βέβαια και πιο ισχυρός. Άρα είναι η γνώση η οποία μας προστατεύει και η άγνοια η οποία μας τραυματίζει. Το ότι όμως αυτή τη στιγμή για το ότι οι εκπαιδευτικοί στο 19ο νηπιαγωγείο Χανίων βρίσκονται απέναντι στον νόμο και το ότι παρόλο που 14 συνάδελφοι με αυξημένα προσόντα, mm-hmm. ας το πούμε, από τη θέση μας ο κάθε ένας, πήγαν και ενημέρωσαν τον εισαγγελέα για το τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτό το πρόγραμμα και παρόλα αυτά η δίκη δεν αρχιοθετήθηκε αλλά προχώρησε, είναι κάτι το οποίο εμένα και με προβληματίζει και θα ήθελα να δω γιατί. Θέλετε γιατί να πάρετε τις δικές σας απαντήσεις, έτσι. Ναι, διότι σε αυτή την, ας το πούμε, μήνυση, mm-hmm. δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο παρά μόνο
αυτό που είπε ο γονιός, οι γονείς, το ότι το παιδί τραυματίστηκε. Ούτε η Έχετε εκπαιδευτική συνομιλήσει παρατήρησα. Με τον, όχι και εσείς οι ίδια, αναφέρομαι βεβαίως και στους τέσσερις άλλους νηπιαγωγούς. Δεν ξέρω αν έχουν καταφέρει όλο αυτό το διάστημα, εδώ και 2 χρόνια, να επικοινωνήσουν με την οικογένεια του μικρού αυτού μαθητή. Για ποιο είναι λόγο... Μια μαθήτρια. Η μαθήτρια συνεχίζει να πηγαίνει στο σχολείο. Συνεχίζει να πηγαίνει στο σχολείο. Ναι, ακόμα και όταν έγινε η μήνυση, ακόμα και όταν δεν αρχιοθετήθηκε η αρχική μήνυση και ορίστηκε δικάσιμος. Τώρα τα μαθαίνουμε κι εμείς όλα αυτά τα δικαστικά και τα νομικά. Ακόμα και τότε το παιδάκι συνέχισε να πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. Ούτε υπήρξε ποτέ κάποιο έγγραφο από έναν επιστήμονα, έναν ψυχολόγο ή κάποιον άλλον που να δηλώνει ότι αυτό το παιδί δείχνει σημάδια τραύματος, ούτε ποτέ οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν κάτι τέτοιο στο ίδιο στο παιδάκι αυτό. Εγώ, ο μπαμπάς ο οποίος έκανε τη μήνυση, είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω τόσο στην αρχική συνάντηση πριν γίνει το πρόγραμμα, όπου προσπαθούσα ακριβώς, είχε τις ενστάσεις του και προσπαθούσα ακριβώς να του εξηγήσω ότι τα επιστημονικά δεδομένα λένε ότι δεν τραυματίζεται ένα παιδί. Αυτό ακριβώς που είπαμε πριν από λίγο, ότι είναι το αντίθετο, όταν δεν ενημερώνεται ένα παιδί είναι εκτεθειμένο σε κινδύνους που υπάρχουν γύρω του. Τον ίδιο γονιό τον είχαμε... Όταν κάναμε την ίδια χρονιά, στο τέλος εκείνης της χρονιάς, με την κυρία Κασουτάκη, είχαμε κάνει μία συνάντηση με δεκάδες εκπαιδευτικούς νηπιαγωγούς των Χανίων, που είχαν, της ευρύτερης περιοχής των Χανίων, που είχαν εφαρμόσει το πρόγραμμα και είχαμε μία απογευματινή συνάντηση στο πνευματικό. Κυρία Γερούκη, θέλετε να συνεχίσουμε, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε, δεν θέλω να φύγετε, και να συνεχίσουμε την πολύ σημαντική συζήτηση την οποία έχουμε ανοίξει. Σας παρακαλώ. Βεβαίως. Πάμε σε σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε και έχουμε στην παρέα μας την κυρία Μαργαρίτα Γερούκη, τη Σχολική Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδική σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Κυρία Γερούκη, σας ευχαριστούμε που παραμείνατε στη σύνδεσή σας. Μιλάμε βεβαίως για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και με τα όσα προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με την καταγγελία κάποιου γονέα για το γεγονός ότι το παιδί του, μετά από κάποιες αναφορές που έγιναν στους επιστημονικούς όρους του ανδρικού και γυναικείου γεννητικού οργάνου, επέστρεψε στο σπίτι με κάποια ψυχολογικά τραύματα. Εξηγούσαμε εδώ τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο, σας διέκοψα πάνω στο κομμάτι της διάκρισης, την οποία λάβατε πριν από λίγες ώρες, αν αναπατώμε, στο Μεξικό. Δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ. Ναι, είπα ότι πριν από λίγες μέρες, στις 12 του Οκτώβρη, στο Μεξικό βραβευτήκε η ελληνική ομάδα, δηλαδή εγώ, η κυρία Δέσποινα Μαυράκη, η Έλενα Τριαματάκη και, Αθηνά Τριαματάκη και η Έλενα Βιταλάκη, για το πρόγραμμα που κάναμε, το πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής για προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, το Φρίξο. Το Φρίξο είναι ο ήρωας, είναι ένας κατζοχυράκι. Για το βιβλίο το οποίο βλέπουμε τώρα αποσπάσματα δίπλα στην οθόνη μας, βλέπουμε εικόνες μέσα από το βιβλίο σχετικές και εικόνες που αναφέρονται βεβαίως στο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, έτσι, και πώς τα μικρά παιδιά θα μπορούσαν να μάθουν πολύ πιο εύκολα και με ένα επιστημονικό όρο και τρόπο πλέον τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ναι, ουσιαστικά ακριβώς για το σώμα τους. Και όπως σας είπα, όλο το πρόγραμμα στηρίχθηκε και στην εμπειρία μας σαν εκπαιδευτική στις τάξεις. Μάλιστα. Στηρίχθηκε και στην εμπειρία στο χώρο της σεξουαλικής αγωγής και στηρίχθηκε επίσης και σε χιλιάδες έγγραφα, κυρίως της UNESCO, που μιλάνε για την ανάγκη να συζητάμε με τα παιδιά μας για αυτά τα θέματα από τις μικρές ηλικίες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο εγκρίνει ήδη και από το 2003 εντάσσει τη σεξουαλική αγωγή ως κομμάτι της σεξουαλικής, της αγωγής για την υγεία στην Ελλάδα, αλλά είναι ότι πολλοί παγκόσμιοι οργανισμοί, με κορυφαίο την UNESCO, θεωρεί ότι αυτή η γνώση είναι που θα βοηθήσει τα παιδιά μας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις εποχής. Μάλιστα. Και τις προκλήσεις εποχής νομίζω ότι ο κάθε γονιός και ο κάθε εκπαιδευτικός τις γνωρίζει. Το πρόγραμμά μας λοιπόν ουσιαστικά τι έκανε, έδωσε μέσα με έναν πολύ έτσι ζωντανό τρόπο και με παιχνιδιώδη τρόπο, γιατί υπάρχουν
δεκάδες δραστηριότητες που τα παιδιά κάνουν στην τάξη και μαθαίνουν το απλό. Ποια είναι τα γεννητικά τους όργανα, ποιοι είναι οι κανόνες οι οποίοι υπάρχουν γύρω από τα γεννητικά όργανα, δηλαδή πέρα από τους κανόνες υγιεινής, τους απλούς κανόνες υγιεινής, μέχρι τους κανόνες του ποιος επιτρέπεται και ποιος δεν επιτρέπεται να ακουμπά τα γεννητικά μας όργανα. Μαθαίνουν τα παιδιά τι σημαίνει τι σημαίνει ιδιωτικό και τι σημαίνει δημόσιο. Mm-hmm. Τι σημαίνει δημόσιο, η μύτη μας δημόσια σε δημόσια θέα, αλλά τα γεννητικά μας όργανα τα λέμε και ιδιωτικά μέρη. Τα παιδιά δεν μπορούν να τα ξέρουν αυτά, εάν δεν τους τα πούμε εμείς. Μαθαίνουμε λοιπόν τα παιδιά ότι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, ότι για την οικογένεια και για τις σχέσεις μας, πώς είναι οι οικογένειές μας, ποιες είναι οι σχέσεις που μπορούμε να έχουμε μέσα στην οικογένειά μας και γενικά μέσα στο κοινωνικό μας χώρο. Ποιοι είναι οι κανόνες δηλαδή για αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις, ποια είναι τα συναισθήματά μας και φυσικά ποιο είναι το καλό και το κακό μυστικό. Γιατί τα παιδιά, συνήθως και στην κουλτούρα τη δικιά μας, έχουμε την αίσθηση ότι ένα μυστικό δεν πρέπει να το λες, αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχουν μυστικά τα οποία είναι κακά μυστικά, τα οποία δεν πρέπει να τα κρατάει ένα παιδί μέσα του. Ένα μυστικό που το κάνει να νιώθει ανασφάλεια, φόβο, ντροπή, είναι ένα μυστικό το οποίο πρέπει να μοιραστεί με έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης. Αλλά αν ένα παιδί μεγαλώνει σε μια γενικότερη κοινωνία που λέει, όπα, το μυστικό είναι μυστικό, άρα δεν πρέπει να το μοιραζόμαστε, είναι πολύ εύκολο ένα μυστικό κακοποίησης να το κουβαλάει μαζί του. Να παραμείνει μυστικό και να μην μαθευτεί ποτέ στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Και γι' αυτό όσοι μελετούν τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης βλέπουν πολύ συχνά ότι είναι υποθέσεις οι οποίες κρατάνε χρόνια, πολλά χρόνια, μέχρι ένα παιδί να βρει το θάρρος και να μαζέψει τις γνωστικές πληροφορίες που λέει ότι όχι, δεν φταίει αυτό για αυτό που συμβαίνει στη ζωή του, γιατί πολλές φορές εδώ είναι ότι υπάρχει μια ενοχή από τη μεριά του θύματος, ότι το παιδί φταίει για αυτό που συμβαίνει. Άρα χρειάζεται πολλά χρόνια το παιδί να μαζέψει, αν δεν έχει μια βάση για να στηριχτεί, να μαζέψει τις πληροφορίες που λένε ότι δεν φταίει αυτό, ότι αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται και ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι ενήλικες εμπιστοσύνης οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν το παιδί όταν βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Αυτό είναι ουσιαστικά. Κυρία Γερούκη, ναι. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Μήνυμα, ναι. Που περνάει, ναι, αυτό είναι το μήνυμα που περνάει ο Φρίξος. Και επειδή ακριβώς είναι μια παρέμβαση η οποία έχει συνέχεια οργάνωση και θεωρώ με έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο και έναν πολύ αγαπητό ήρωα, γι' αυτό ακριβώς ξεχώρισε. Και το Σάββατο υπήρξε μια αίθουσα με 1.500 επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Ήταν περισσότερες από 30 χώρες του κόσμου. Και για μένα προσωπικά ήταν ίσως από τις πιο, αν όχι, πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου, διότι η δουλειά που κάνουμε, ξαφνικά η Ελλάδα, που εκπροσωπήθηκε από 4 ανθρώπους, εμένα και τις συναδέλφους μου, πήρε το πρώτο βραβείο. Έτσι. Και είπανε, ναι, παρακαλώ. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό, θεωρώ, για κάθε άνθρωπο να αναγνωρίζεται όχι η δουλειά του μόνο, αλλά και η χώρα του. Και η χώρα του, η οποία έχει παραμείνει πίσω όλα αυτά τα χρόνια για ένα μάθημα της σεξουαλικής αγωγής, διαπαιδαγώγησης, όπως θέλουμε μπορούμε να το πούμε, εξέλιπε και λείπει από τις αίθουσες των σχολείων και ήταν το φυσικό, δηλαδή, το φυσικό, βραβευτήκατε για το απόλυτα φυσιολογικό του πράγματος, ότι για κάτι το οποίο θα έπρεπε ήδη να υφίσταται. Σωστά? Ναι, σαφώς, και για ένα πρόγραμμα το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει μέσα στα σχολεία μας, να υπάρχει πολύ συστηματικά. Έτσι. Και ξαναλέω, κλείνοντας όπως άρχισα, ποιο είναι όμως το μήνυμα που δίνει η ελληνική πολιτεία απέναντι στους εκπαιδευτικούς που αναγνωρίζουν σε συντριπτική πλειοψηφία ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να μάθουν για αυτά τα θέματα. Ποιο είναι το μήνυμα όταν είσαι καθόλου τυπικός και σωστός και νόμιμος και προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου και να βοηθήσεις τα παιδιά σου, ξαφνικά βρίσκεσαι εμπλεγμένος σε μια περίεργη ιστορία. Μάλιστα. Που δεν έχει ούτε στοιχεία, αλλά ούτε και εγώ πιστεύω δεν έχει ούτε και τη σωστή βάση. Πραγματικά περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της δίκης στις 22 του μήνα, την προσεχή Τρίτη, να δούμε ποια είναι τα συμπεράσματα για τις έδρας. Και κυρία Γερούκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί φαντάζομαι ότι πέρα από το κομμάτι που αναδείξαμε με τη δίκη που πλησιάζει και ό,τι αυτό συνέβη στα Χανιά, νομίζω ότι δώσαμε κάποια πρώτα στοιχεία σε οικογένειες που μας παρακολουθούν, σε γονείς που μας βλέπουν, για το συγκεκριμένο μάθημα και πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται και οι γονείς, αλλά και οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί στις αίθουσες των σχολείων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε σε αυτή τη σύνδεση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.